Συνεχίζουμε εδώ στο Αγρίνιο και έχουμε έναν οδηγό που για πρώτη χρονιά έχει ξεκινήσει και μπαίνει στον χώρο των Dragster και εύχομαι να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά. Καταρχήν, πώς βιώνεις τον αγώνα? Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, πάντα στο Αγρίνιο. Σωστά. Σήμερα ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Πολύ ωραία μέρα. Πάρα πολύ καλή μέρα. Σε ποια κατηγορία τρέχεις? Τρέχω στην Pro Street 1, με αυτό το Tiger εδώ που βλέπουμε 1050. Είναι η πρώτη σεζόν που, όπως είπαμε, ασχολούμαστε με το χώρο του Dragster και είμαστε στο ψάξιμο να το πούμε. Από Κέρκυρα, παρακαλώ, να ξέρουμε. Φανταστικά, πανέμορφο νησί, δεν το συζητάμε. Η Κέρκυρα είναι μοναδική. Γενικότερα, βλέπω ότι η Κέρκυρα έχει αγάπη στο μηχανοκατοντισμό και, ναι, και έχει οδηγούς αρκετούς. Ισχύει, είναι κάτι που το αγαπάμε όλα τα παιδιά από εκεί. Και το στηρίζουμε κάθε χρόνο. Υπάρχουν χώροι που κάνετε προπονήσεις ή μπορεί να κάνετε δράσεις γενικότερα, δεν ξέρω καθόλου. Συγκεκριμένα στο χώρο του Dragster είναι δύσκολο να βρεις κάτι έτοιμο, έτσι. Ισχύει. Γιατί χρειάζεσαι πόλες, χρειάζεσαι την κατάλληλη προετοιμασία για να πατήσεις ένα τέτοιο μηχανάκι. Άρα αναγκαζόμαστε από αγώνα σε αγώνα και πάμε. Να υπάρχει εξέλιξη. Για να υπάρχει εξέλιξη και όσο το δυνατόν περισσότερα περάσματα για να βρούμε και εμείς το μηχανάκι για εμάς. Πώς και ξεκίνησες και μπήκες στον χώρο του Dragster, αλλά συγχρόνως σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή δεν μπήκες σε μικρότερο και να τσούκου τσούκου να υπάρχει εξέλιξη. Κατευθείαν στα βαθιά. Είμαι στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού από 6 χρονών. Έτρεχα πανελλήνιο πρωτάθλημα motocross από τα 6 μου. Άρα είσαι και κυρία. Okay. Μετά ασχολήθηκα με την ταχύτητα που είμαι και εκεί πανελλήνιος πρωταθλητής. Και με την ευκαιρία που υπήρχε το μηχανάκι έτοιμο του φίλου μου του Μπότσι και δεν μπορούσε να αγωνιστεί αυτό στη φετινή χρονιά, δοκιμάσαμε να κάνουμε και αυτό το άθλημα σαν κάτι εναλλακτικό. Και λέω κατευθείαν στα βαθιά, πιο βαθιά, εδώ πέρα έχει κολυμπήσει να μην έχει κάνει motocross, έχει κάνει ταχύτητα, δηλαδή όλα, μπράβο, δύναμη, δεν το συζητάω, μπράβο σου. Ο στόχος για σένα σαν, είναι στην ουσία για σένα είναι κάτι διαφορετικό το Dragster? Είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα, όπως το κάθε άθλημα έχει ξεχωριστά τρικάκια να το πούμε έτσι. Μπράβο, μορφιές, ιδιαιτερότητες. Όσο καλός και ο οδηγός να είσαι σε οποιαδήποτε άλλο άθλημα, χρειάζεσαι το χρόνο σου για να προσαρμοστείς ένα καινούριο άθλημα, κακά τα ψέματα. Σωστό. Είμαστε στη φάση της βελτίωσης και ο στόχος μας είναι το μηχανάκι να καταφέρει να γράψει ένα πολύ καλό χρόνο για αυτό που έχουμε. Σου εύχομαι πραγματικά ότι καλύτερο. Συγχαρητήρια για αυτά που έχεις κάνει ήδη στο μηχανοκίνητο και σου εύχομαι να συνεχίσεις για ακόμα να γράφεις λαμπρές σελίδες στη μηχανοκίνηση. Είμαστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.